Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός από το μεσημέρι της Τετάρτης 10 Ιουλίου, με κύρια χαρακτηριστικά τις βροχές και τις καταιγίδες, οι οποίες θα είναι τοπικά ισχυρές και θα συνοδεύονται από ισχυρούς βόρειους ανέμους, ενώ η θερμοκρασία θα παρουσιάσει πτώση. Κοιτάξτε, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο καιρού επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, προβλέπονται για την Δυτική Μακεδονία από τις μεσημβρινές κυρίως ώρες βροχοπτώσεις ή τοπικές καταιγίδες που μπορεί να είναι και έντονες. Μάλιστα, το δελτίο της ΕΜΗ κάνει αναφορά για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα, δηλαδή ισχυρές καταιγίδες. Κυρίως, όπως φαίνεται με τα προγνωστικά στοιχεία, το απογευματινές και το βράδυ της Τετάρτης θα έχουμε καταιγίδες στην περιοχή μας. Καλό θα είναι να ληφθούν όλα τα προληπτικά μέτρα και τα μέτρα αυτοπροστασίας από τους πολίτες προκειμένου να αποφύγουμε πλημμυρικά φαινόμενα. Ήδη εμείς έχουμε ενημερώσει, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της ΕΜΗ, όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες, βρίσκονται σε ετοιμότητα και οι υπηρεσίες των Δήμων, έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν προβλήματα από τυχόν έντονα καιρικά φαινόμενα. Όπως είπα και καλό θα είναι οι πολίτες να λάβουν μέτρα αυτοπροστασίας και να εφαρμόζουν τις οδηγίες της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, έτσι ώστε να αποφύγουμε φαινόμενα που έχουν να κάνουν είτε με πλημμυρικά φαινόμενα είτε με μετακινήσεις στο οδικό δίκτυο. Η Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες υπηρεσίες καθώς και τους Δήμους της Περιφέρειας, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τις επιπτώσεις από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων. Παράλληλα, συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση έντονων καιρικών φαινομένων. Ειδικότερα σε περιοχές όπου προβλέπεται η εκδήλωση έντονων βροχοπτώσεων, καταιγίδων ή θυελλωδών ανέμων, οι πολίτες πρέπει να ασφαλίσουν αντικείμενα τα οποία, εάν παρασυρθούν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα, ενδέχεται να προκαλέσουν καταστροφές ή τραυματισμούς. Να βεβαιωθούν ότι τα λούγια και οι υδροροές των κατοικιών δεν είναι φραγμένα και λειτουργούν κανονικά. Να αποφεύγουν να διασχίζουν χυμάρους και ρέματα, πεζή ή με όχημα κατά τη διάρκεια καταιγίδων και βροχοπτώσεων, αλλά και για αρκετές ώρες μετά το τέλος της εκδήλωσής τους. Να αποφεύγουν τις εργασίες υπαίδρου και δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτες περιοχές κατά τη διάρκεια εκδήλωσης των έντονων καιρικών φαινομένων. Να προφυλαχθούν αμέσως κατά τη διάρκεια μιας χαλαζόπτωσης, να καταφύγουν σε κτίριο, σε αυτοκίνητο και να μην εγκαταλείπουν τον ασφαλή χώρο παρά μόνο όταν βεβαιωθούν ότι η καταιγίδα πέρασε. Η χαλαζόπτωση μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνη και για τα ζώα. Να αποφύγουν οι πολίτες τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα, κάτω από αναρτημένες πινακίδες και γενικά από περιοχές όπου ελαφρά αντικείμενα όπως γλάστρα, σπασμένα τζάμια μπορεί να αποκολουθούν και να πέσουν στο έδαφος. Παραδείγματος χάρη κάτω από μπαλκόνια. Σημειώνεται ότι οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται για τα μέτρα αυτοπροστασίας από έντονα καιρικά φαινόμενα και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.pdm.gov.gr πολιτική προστασία.